Αν πάμε και πούμε αυτά που λέμε εδώ πέρα στο εξωτερικό, θα βάλουν τα γέλια και θα γελάνε. Προς το παρόν βέβαια όλα αυτά τα χρόνια αυτός που κλαίει είναι ο ελληνικός λαός. Διότι δεν του λένε απλώς, υλοποιούν μια πολιτική που τον ισοπεδώνει. Αλλά από εκεί και έπειτα εμείς, επειδή αυτά τα έχουμε πει αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, σε πάρα πολλές τυπικές, μη ούτε τυπικές, επίσημες και ανεπίσημες συναντήσεις, δεν είδαμε κανένα να γελάει. Δεν είδαμε κανένα να γελάει. Και ξέρετε ποιο είναι το πολιτικό κατάντημα της παρούσας κυβέρνησης? Ότι ενώ η Ελλάδα αποτέλεσε το πειραματόζω για να εφαρμοστούν αυτές οι ακραίες πολιτικές λιτότητας, εμείς αντί να πούμε φτάνει πια, δεν πάει άλλο, και να γίνουμε το αντιπείραμα. Αυτό που είπε δηλαδή ο κύριος Φίσερ, για να επανέλθω, προχτές είπε, και ξέρετε κάτι, εάν έρθει ο Τσίπρας στην Ελλάδα θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες αυτόν τον δρόμο. Τώρα τι γινόμαστε? Είμαστε εκείνο το παράδειγμα που επικαλείται κάθε φορά η κυρία Μέρκελ για να λέει ορίστε, εδώ πέρα τόσα υπέστησαν οι Έλληνες και έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν αμφισβητεί το πρόγραμμά μας. Είναι το σκιάχτρο. Δυστυχώς η Ελλάδα είναι το παράδειγμα, είναι το σκιάχτρο προς τους ευρωπαϊκούς λαούς για να μην πιέζουν για αλλαγή αυτής της πολιτικής. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Οι αλλαγές ότι η Ευρώπη σοσιαλιστικές κυβερνήσεις, η Ευρώπη κρίζει και τρίζει επειδή υπάρχει, αλλαγή είναι οφειλελεύθερη ακαμψία. Κύριε Σκουρλέτη, μήπως τα όρια είναι πιο στενά, πιο ασφικτικά από ό,τι θέλετε κι εσείς να πιστεύετε? Δηλαδή, έφυγε ο Σαρκοζή, ήρθε ο Λάν. Αλλά συμμαχίες θα δημιουργήσεις. Όλοι ότι θα γίνει, ναι, κύριε Σκατζηδάκη, μην τα διαμαρτύρετε η Ιταλία και η Γαλλία. Μα το θέμα είναι, εμείς οφείλουμε να βάλουμε την συζήτηση αυτή πάνω στο τραπέζι. Εσάς, κύριε Χατζηδάκη, θα σας αρέσει. Πείτε μας ένα που θα σας πω. Θα κάνουμε με όλες εκείνες τις δυνάμεις. Με όλες εκείνες τις δυνάμεις. Με όλες εκείνες τις δυνάμεις οι οποίες καταλαβαίνουν ότι αυτή η πολιτική διαλύει την Ευρώπη. Οι δυνάμεις αυτές είναι του 1%, του 3%. Λάθος κάνετε. Στην Ισπανία είναι το 1%. Η αξιωματική αντιπολίτευση είναι μαζί σας. Δεν λέω και εγώ ξέρω ότι η αριστερά είναι σχεδόν δεύτερη δύναμη αυτή τη στιγμή. Άστε το σχεδόν δεύτερη. Αν εκλεγεί στην Ισπανία κάποιο, αν το σοσιαλιστικό κόμμα δεν είναι αυτό. Και το κομμουνιστικό κόμμα. Το σοσιαλιστικό 28. Εδώ παίζουμε με τι πτυχέ τη χώρα. Και να σα πω κάτι. Αυτά που λέει ο κ. Χατζηδάκη, ότι εμεί θα πούμε και θα γελάμε, τα είπε με τον δικό του τρόπο εδώ πέρα ο κ. Παυλόπουλο. Ξέρετε τι είπε ο κ. Προκόπη Παυλόπουλο πριν δύο μέρε? Ότι δεν είναι διαχειρίσιμο το χρέο. Δεν είναι διαχειρίσιμο το χρέος. Πρέπει να τεθεί αυτό το ζήτημα. Δεν είναι να γελάει κανείς. Δεν σας είπα προτάσεις μείωσης διευθέτησης του χρέους. Όσον αφορά για την επόμενη μέρα, τα είπε πολύ καλά το γραφείο του προϋπολογισμού της Βουλής. Χωρίς σχέδιο, στην χειρότερη κατάσταση. Στον οικόνομη στην ίδια μέρα όμως υπήρξε μια συγκεκριμένη αναφορά. Η UNICEF σήμερα παρουσίασε. Εγώ το είδα πολύ καλά. Το είδα πολύ καλά. Το μισό φαίνεται. Το άλλο μισό είδα και κάτι άλλο, κύριε Χατζηδάκη. Είδα και κάτι άλλο, κύριε Χατζηδάκη. Μα λέει και για τους δυο σας, κύριε Χατζηδάκη. Μα αυτό ο κύριος Σκουρλέτης. Ο κύριος Σκουρλέτης λέει μόνο τη μισό. Μα λέει και για εσάς. Κύριε Χατζηδάκη, βάλω. Λέει και για την κυβέρνηση ότι είστε χωρίς σχέδιο. Εάν λέμε το ένα, να λέμε και το άλλο. Εγώ παρενέβην για να πω ότι ο κύριος Σκουρλέτης είπε τη μισή αλήθεια. Αν υποθέσουμε ότι λέει όλη την αλήθεια το γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής. Εγώ είδα και κάτι άλλο. Είδα και τα στοιχεία της UNICEF. Γιατί για το την παιδική φτώχεια στην Ελλάδα. Δεν το προσπερνώ καθόλου. Δεν το προσπερνώ καθόλου. Και έχουμε την πρωτιά. Την πρωτιά στην παιδική φτώχεια. Το είδατε αυτά τα στοιχεία? Βεβαίως. Τα είδατε. Αυτά πώς προέκυψαν από μόνα τους? Κρατήστε τα σαν δεδομένα αυτά, κύριε Σκουλέτη. Τα ξέρει ο κόσμος. Ο κόσμος ξέρετε τι λέει στα social media αυτή την ώρα καθόλου. Ο κόσμος στα social media λέει ότι την ώρα που μαλώνουμε όλοι. Συζητάμε για έξοδο από το μνημόνιο όταν μας λένε για νέο ενιαίο μισθολόγιο. Το οποίο θα συνεχίσει και την περαιτέρω φτωχοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων. Όταν μας μιλάνε για ομαδικές απολύσεις, αυτό δεν κάνουν. Δεν φέρνουν νόμο για lockout αυτή τη στιγμή. Στη χώρα αυτή είναι η έξοδος από το μνημόνιο. Βεβαίως. Βεβαίως υπάρχει. Στρατηγικό σχεδιασμό υπάρχει. Και ένα μέρος μιας πρώτης φάσης το παρουσιάσαμε στη Θεσσαλονίκη. Και επειδή αυτό μάλιστα λειτουργήσε καταληκτικά, είδατε πως αυτό έτυχε μιας πολύ καλής υποδοχής από την ελληνική κοινωνία, τρέχει ασθμένοντας η κυβέρνηση για να ανακοινώσει διάφορα μέτρα, τα οποία βεβαίως βρίσκει τον τοίχο της Τρόικας κάθε φορά. Μίλησε για ρυθμίσεις και αφήνει όλο τον κόσμο εκτός ρυθμίσεων.
Ψευδεπίγραφα μιλάει και υποκριτικά. Τη μια τρέχει ασθμένοντας, την άλλη του αφήνει εκτός ρυθμίσεων. Στην πραγματικότητα η διαφορά μας, ξέρετε ποια είναι. Για ότι βεβαίως εμείς βλέπουμε τον κοινωνικό πόνο και προσπαθούμε να κάνουμε κάτι ρεαλιστικό, λογικό, που να το αντέχει η οικονομία, ενώ εσείς είστε εκφραστές ευχών. Ευχών όμως που θα κληθείτε να τις πραγματοποιήσετε με λεφτά που δεν θα υπάρχουν. Λοιπόν. Και γι' αυτό είστε οι χειρότεροι εκφραστές του λεφτά υπάρχουν του 2009. Συνεχίζετε αυτή τη λογική. Εάν αφήσουμε εσάς, πράγματι δεν θα υπάρχει τίποτα σε αυτή τη λογική. Ούτε λεφτά, ούτε δημοκρατία, ούτε τίποτα. Να έρθω σε εσάς.